Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά για τα ζώδια. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά, όσο μπορείτε βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν. Το σημερινό ρήξιμο λέγεται, βασικά λέγεται το αστέρι, αυτό το συγκεκριμένο ρήξιμο, γιατί είναι 5 κάρτες, είναι το πεντάκτινο. Και εκτός από αυτό υπάρχει κάτι δικό μου, είναι δική μου προσαρμογή, είναι δική μου εισαγωγή και λέγεται «Έλα να σου πω μια ιστορία». Θα δείτε πώς θα γίνει. Θα κάνουμε συγκεκριμένο ρήξιμο με συγκεκριμένα ερωτήματα για κάθε ζώδιο και μετά το κάθε ζώδιο θα φτιάξω εγώ μια ιστορία, τη δική του ιστορία του κάθε ζώδιου. Θα δείτε. Όμως, σε αυτό το σημείο να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το όνομά μου είναι Ακάζ, για όσους δεν με γνωρίζουν, καλώς ήρθατε στο κανάλι με τους καινούριους, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και μπορείτε μέσα από το κανάλι μου να δείτε πολύ πλούσια βιβλιοθήκη σε πάρα πολλά βιντεάκια, live που κάνουμε και αναζητήσεις και αναλύσεις με σκοπό τη διασκέδαση, να περνάμε καλά και φυσικά την αισιοδοξία και την ελπίδα. Το επόμενο που έχω να σας πω, να σας αναφέρω, είναι ότι υπάρχει το site μου, το οποίο λέγεται akastaro.gr, μπορείτε να το googlάρετε, θα βγει αμέσως, και εκεί μπορείτε να βρείτε 4 δωρεάν υπηρεσίες, όπως είναι 3 κάρτες, μία κάρτα, όπου εκεί λέει ναι και όχι, το φανταστικό, το καταπληκτικό, το οποίο το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, είναι νούμερο 1 σε προτιμήσεις, το online μαντίο, κάτι πρωτότυπο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτή τη στιγμή, γενικότερα στο χώρο, να το πω έτσι, της ανάλυσης, της προβλεπτικότητας κτλ. Είναι ένα πολύ καλό, διότι βασίζεται σε απαντήσεις που παίρνουμε, οι χρησμοί δηλαδή, από πολύτιμους λίθους, κρυστάλλους, αστρολογία, ρυθμολογία, ταρό, συμβολισμούς, όνειρα, χειρομαντία. Όλα υπάρχουν μέσα. Και φυσικά εννοείται ότι και εγώ το επισκέπτομαι και είναι στο ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει πλήρες αριθμολογικό προφίλ, στο οποίο βάζετε τα στοιχεία σας, βγαίνει μια πλήρης ανάλυση για να δείτε για τον εαυτό σας και φυσικά υπάρχει και ένα κουμπί πιο κάτω για να δείτε και την συμβατότητα με τον άνθρωπο με τον οποίο σας ενδιαφέρει. Είτε είναι προϊστάμενος, συνεργάτης, ο σύντροφός σας, αυτός που αγαπάτε κτλ. Και φυσικά εννοείται, αν σκαλίσετε λίγο το site μου, υπάρχουν και άρθρα, υπάρχει αρθρογραφία, υπάρχουν καρμικότητες, καρμικά ζωδίων κτλ. Όμως, εδώ πάμε στα σοβαρά. Υπάρχει πλέον ελεύθερο, χωρίς χρέωση, μία φανταστική υπηρεσία. Είναι κάτι που το είχατε ζητήσει. Είναι ένα chat, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μαζί μου, στο οποίο εκεί γράφετε το όνομά σας, γράφετε επίσης το θέμα που σας ενδιαφέρει, πάνω σχάρι. Να πω το όνομά μου. Ακάς, ενδιαφέρομαι για επαγγελματικά. Έτσι θα το γράφετε. Ξέρω εγώ, Ακάς ή εσείς δηλαδή το όνομά σας, ενδιαφέρομαι για τα ερωτικά, ενδιαφέρομαι για τα αισθηματικά, ενδιαφέρομαι για εξέλιξη γνωριμίας, για εξέλιξη νέας γνωριμίας. Έτσι περιληπτικά. Από κάτω ακριβώς πατάτε, εκεί που γράφει πάτα εδώ και θα σου δώσω την απάντηση και παίρνετε λοιπόν από εμένα δικές μου απαντήσεις, εγώ τις έχω γράψει, εγώ τις έχω μελετήσει, τις έχω φτιάξει με πολύ ωραίο τρόπο και σας δίνει μία απάντηση για το ερώτημά σας, για το θέμα σας. Ισχύει για μια εβδομάδα αυτή η ερώτηση, έτσι. Μπορείτε να μπείτε μέσα, ρώτα τον Ακάς, έτσι λέγεται, θα υπάρχει και το link, μην ανησυχείτε, οπότε μπορείτε να το δείτε και να μπείτε μέσα και να το σκαλίσετε. Είναι δωρεάν υπηρεσία, επαναλαμβάνω. Έρχονται και άλλα βέβαια. Στο επόμενο live, ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα καλά, που θα πάνε εννοείται, θα κάνω συγχρόνως και στο YouTube και στο Facebook, θα κάνω συγχρόνως live. Θα γίνεται και στα δύο. Όποιος τον βολεύει μπορεί να το βλέπει και από το Facebook, μπορεί να το βλέπει και από το YouTube. Και φυσικά εννοείται, έρχονται, ετοιμάζονται και άλλες πολύ όμορφες εξελίξεις, πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία βγήκανε μέσα από τη δημοσκόπηση την οποία κάναμε και πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, ελάτε να πάμε όμως στο θέμα μας, να δούμε εδώ τώρα τι έχουμε να κάνουμε και τι έχουμε να δούμε. Είναι μια πολύ όμορφη σύνθεση. Είναι πολύ όμορφα αυτά που θα δούμε όσον αφορά για τα ζώδια. Αριθμολογικές κάρτες, κάρτες που λέγονται Mind Trap, βγαίνουν μετά από κάμποσο καιρό, είναι του φίλου μου του Φώτη, είναι Έλληνας αυτός που τις έχει φτιάξει, Χαλ, Lenormand Vintage και
οι κλασικές τράπουλα, κλασική τράπουλα ταρό. Από εδώ πίσω κρύβεται, εννοείται, κρύβεται ένα ερώτημα. Εδώ είναι αισθηματικά, εδώ είναι επαγγελματικά, εδώ είναι απρόοπτα, εδώ είναι το καινούριο που έρχεται για το μήνα Δεκέμβριο και εδώ είναι οι βοήθειες που έχετε. Και μετά θα γίνει μια πανέμορφη σύνθεση, μια ιστορία για το κάθε ζώδιο μέσα από τις διαφορετικές αυτές κάρτες. Παρόλο που είναι διαφορετικές, θα δείτε τι όμορφη ιστορία θα δημιουργηθεί. Θα είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία. Όπου ο καθένας βέβαια βάζει μετά και το δικό του αισθητήριο, το δικό του κριτήριο, παίρνει τα λεγόμενά μου, παίρνει τη δική μου έμπνευση και μπορείτε να το πάρετε εσείς και να βάλετε μετά και τη δική σας πινελιά, ας το πούμε. Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε και κάτω και από το βιντεάκι, συγγνώμη, να γράψετε την άποψή σας, να γράψετε τη δική σας πινελιά, να γράψετε τη δική σας ιστορία, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εμπνέει, διότι είπαμε, ο σκοπός του καναλιού είναι η διασκέδαση, να περνάμε καλά, να σας δώσω έμπνευση, να σας δώσω ελπίδα, να σας δώσω χαρά μέσα από όλες τις δυσκολίες, εννοείται βέβαια βλέποντας τις αλήθειες μας κτλ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και θα δείτε πώς θα γίνει. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο ζώδιο λοιπόν είναι ο κρύος. Ξεκινάμε με τους κρύους. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα στα αισθηματικά μία κάρτα πολύ όμορφη που είναι το 4, ο αριθμός 4. Βέβαια σημαίνει το είμαι κλεισμένος, αλλά το 4 σημαίνει επίσης έχω και αντοχές για να συνεχίσω. Το 4 σημαίνει χτίζω, δημιουργώ, δουλεύω και χτίζω πάνω σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή και στις σχέσεις, μια και βγήκε στα αισθηματικά, χτίζω πάνω στις σχέσεις. Δηλώνει όμως ότι όλα γίνονται μέσα από κόπο. Η επόμενη κάρτα είναι τα επαγγελματικά, μέσα από αυτές. Διάλεξα παράξενες κάρτες γενικά. Και εδώ έχουμε το 9, μια πανέμορφη αποτύπωση κάρτας, είναι το 9 μπαστούνι. Είναι η δική σας προσωπική φυλακή που έχετε εσείς βάλει όσον αφορά στα επαγγελματικά. Βέβαια δηλώνει και τη φυλακή που όλοι συμβολικά ζούμε έτσι, αυτή την περίοδο και νιώθετε ότι αρκετά αυτός ο εγκλωβισμός, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να ανοίξει. Από τη σχάλη λοιπόν εδώ μας έρχονται τα απρόοπτα. Α, μάλιστα. Και μας έρχεται μία πάρα πολύ όμορφη κάρτα και στο συμβολισμό της Χαλ είναι αυτό ακριβώς το οποίο βλέπουμε. Έχει πέσει όρθιο βέβαια και δείχνει την ένωση, τη σύνδεση των ανθρώπων. Αισθάνεστε ότι είστε αποκομμένοι, διότι εδώ είναι δύο οι σημασίες. Μάλλον είναι αρκετές οι σημασίες, οι ερμηνείες, αλλά εδώ είναι ή υπάρχει μια κάποια γνωριμία και μπορεί να πηγαίνει στα σοβαρά ή και να θέλετε να οδηγηθείτε στο γάμο ή εδώ σημαίνει και ο αποχωρισμός. Φυλακή, γιατί αυτός έχει γυρισμένη και την πλάτη του και σημαίνει και ο αποχωρισμός και η απομόνωση και ότι είστε και μόνοι σας ή μόνοι σας αυτή την περίοδο. Η επόμενη κάρτα αφορά το ερώτημα, το κάτι νέο. Και το κάτι νέο είναι το εξής. Έχει βγει εδώ, θα τα δούμε και μετά, έχει βγει το δέντρο. Δείχνει την υγεία, δείχνει την καλή υγεία, τις ρίζες, τη δυνατότητα, το πατρογονικό κάρμα. Δείχνει καρμικότητες, δείχνει οικογενειακό κάρμα. Και θα μου πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει, ανάλογα με τις ρίζες του καθενός, έχει πάρει και τη δύναμη. Έχει πάρει και κάποια δύναμη. Έχει πάρει και κάποια στοιχεία, τα οποία μπορούν να του χρησιμέψουν αυτή την περίοδο για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό του. Πάμε και στην επόμενη κάρτα που λέγεται βοήθειες. Και εδώ έχουμε το εξής. Α, έχουμε τον Άσο Καρό που αφορά τη γη. Έχει βγει όμως, προσέξτε, εδώ λέει απληστία, φόβος, δυσχέρεια, άσχημη μέρα. Αλλά βγαίνουν όμως τις βοήθειες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ξεπερνάτε τους φόβους σας το μήνα Δεκέμβριο, γιατί είναι και μια εποχή χαρούμενη. Πλέον τα άσχημα νέα που παίρνατε κάπου φαίνεται ότι καταλαγιάζουν και επειδή έχουμε γη σημαίνει ότι και κάτι καινούριο πρακτικό μπορεί να ξεκινήσει. Άρα στις βοήθειες σημαίνει για εσάς τους κρύους ότι κάτι αρχίζει λοιπόν και ξεκουνάει. Πάμε να κάνουμε και λίγο τη μικρή σας ιστορία εδώ πέρα και να δούμε. Το σύμπαν μέσω του ΑΚΑΣ μου έβγαλε τον αριθμό 4. Είναι από τους ιδιαίτερους αριθμούς και δύσκολους αριθμούς που μου έδωσες ΑΚΑΣ εσύ για μένα τον κρυό. Ναι, νιώθω εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένης και φυλακισμένος και δεν μπορώ να κάνω αυτά τα οποία θέλω. Παρ' όλα αυτά όμως η φλόγα μου η εσωτερική και το κόκκινο αυτό το οποίο υπάρχει και το πάθος μου δεν έχει σιγάσει. Ναι, σκέφτομαι τη σύνδεση, σκέφτομαι το γάμο, σκέφτομαι τον έρωτα, σκέφτομαι τα δεσμά,
Σκέφτομαι όμως και το χωρισμό, σκέφτομαι και όλα αυτά στο συναισθηματικό επίπεδο τα οποία έχουν έρθει στη ζωή μου και τα αναπολώ και θέλω να δω αν είμαι έτοιμος, έτοιμη αυτή την περίοδο, ίσως για κάτι πιο σοβαρό, να ανοίξει πύλη ή να πάω σε κάτι καινούριο. Προέρχομαι από κάποια ρίζα, από κάποιους γονείς, από κάποιους παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι μου έδωσαν πολλά χαρακτηριστικά τους για να μπορέσω να έρθω κι εγώ σε αυτή τη ζωή για να ανθίσω και να έχω γερή ρίζα. Και μου έβγαλε ακάζου μου επίσης τον Άσο Καρό, που είναι και εδώ γη, γη με γη. Και εδώ σημαίνει ότι νέα πράγματα θέλω. Θέλω στις βοήθειες που θα μου έρθουν και θα μου ανοίξουν να μπορέσω να ξεπεράσω τους φόβους μου, να ξεπεράσω τις άσχημες μέρες, να ξεπεράσω τις καθυστερήσεις, όλα αυτά τα οποία με κρατάνε πίσω για να απελευθερωθώ και να μπορέσω να προχωρήσω με όλους αυτούς εδώ πέρα τους αριθμούς. Το 4, το 5, το 3, ξανά το 5, το Άσο και το 9. Αυτή ήταν η ιστορία. Ελπίζω να σας άρεσε, αγαπημένοι μου κρύοι, κρυαρίνες. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι η Ταύρη. Για τους Ταύρους λοιπόν, αισθηματικά έχουμε τον αριθμό 14, ένας καρμικός αριθμός, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να δείτε, και βγαίνει και εδώ το 5, είναι όντως μέσα από τη δική μου δυνατότητα, ως Ταύρος δηλαδή, να στηριχθώ στα πόδια μου και να δω τι μπορώ να χτίσω, να δημιουργήσω μόνος μου, μόνη μου και μετά να προχωρήσω. Και να δημιουργήσω όχι μια μετριότητα, αλλά να δημιουργήσω ωραίες, όμορφες εμπειρίες και ωραία πράγματα. Αυτό είναι στα αισθηματικά. Όσον αφορά στα επαγγελματικά, αυτό το οποίο βγαίνει είναι το 2 ξυφών. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος εδώ πέρα η οποία έρχεται και δηλώνει ή θα πολεμήσουμε και θα τα καταφέρουμε ή θα πρέπει να κάνω και λίγο πιο διπλωματικές κινήσεις, ας το πούμε, για να μπορέσω να ξεχωρίσω τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Στα πρόοπτα τα οποία έρχονται, οι χάλοι μας απαντάνε με έναν εγώ καιρό εδώ πέρα. Εδώ έχει βγει ένας εγώ καιρός και μάλιστα έχει βγει ένα διπλό χαρτί, το οποίο είναι και ο ήλιος και θα το χρησιμοποιήσω. Σχετίζεστε ίσως με πολλά άτομα, μπορεί να είναι οροσκόπος, μπορεί να είναι άτομα, να είναι το ζώδιο, να είναι μεσουράνημα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Εδώ εξετάζουμε λοιπόν τον εγώ καιρό και τον ήλιο, ο οποίος φαίνεται και λίγο τσαντισμένος και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ο εγώ καιρός λοιπόν μπορεί να είναι ένα άτομο δικό σας που είναι κοντά σας και σας βοηθάει, σας στηρίζει, είναι εκεί, βεβαίως υπάρχει και ένας τοξότης από κάτω, ο οποίος και αυτός είναι, αν και έχει βγει, θα μπορούσα να πω ανάποδα, παρόλα αυτά είναι εκεί για τη δική σας στήριξη. Έχει βγει ο ήλιος και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι, στο οποίο δείχνει την δύναμη, τη δόξα, το σύμβολο, δείχνει την ανωτερότητα, δείχνει επίσης την έκβαση, τη θετική έκβαση των πραγμάτων μέσα από τη βοήθεια ίσως αυτών των ζωδίων. Αν δεν γνωρίζετε κάποια από αυτά τα ζώδια, σημαίνει τότε κατάσταση και τι πρεσβεύουν αυτά τα ζώδια σε αυτή την κατάσταση. Ο εγώ καιρός συμβολίζει την αντοχή, την ψυχική αντοχή, τη φιλοδοξία, το ανέβασμα, το πνευματικό ανέβασμα, τη διέστηση εννοείται και φυσικά και την φιλοδοξία, η οποία όμως χρειάζεται μια προσοχή να γίνεται μέσα από θεμητά, με θεμητά μέσα και όχι αθέμητα. Η επόμενη κάρτα συμβολίζει το καινούριο, το νέο. Τι νέο έρχεται στη ζωή σας και εδώ δείχνει το δαχτυλίδι. Θα μου πείτε, ή μπορεί να είναι ένα δώρο, ή μπορεί να είναι δώρο από φίλους, ή μπορεί να είναι δώρο από έναν συγκεκριμένο, από αυτούς τους συγκεκριμένους τα οποία θα τα εκτιμήσετε και θα τα αγαπήσετε, ή μπορεί να είναι όντως και μία δέσμευση για κάποια πράγματα. Γάμος, αραβόνας, δέσμευση γενικότερα. Αν είστε εντελώς μόνιμονες και δεν έχετε κάποιον, μπορεί να είναι δέσμευση όσον αφορά και στα επαγγελματικά ή δέσμευση υπόσχεση από αυτούς εδώ πέρα τους φίλους γενικότερα. Τι βοήθειες παίρνετε? Οι βοήθειες που παίρνετε για αυτό το μήνα, ορίστε, έχει βγει, μάλιστα. Εδώ λοιπόν λέει ζήλες, δεν υπάρχει αίσθημα, είναι ζυγός, είναι καρό, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο αυτός εδώ πέρα είναι γη αντιπροσωπεύει, δεν είναι βασιλιάς, είναι ρήγας, είναι δηλαδή άτομο, το οποίο όμως μπορεί να είναι ως εμπόδιο, παρόλα αυτά όμως επειδή έρχεται ως βοήθεια, σημαίνει ότι άτομα τα οποία σας ζηλεύουν, άτομα τα οποία δεν έχουν συναίσθημα, είναι κενά πραγματικά, μόνο μίσος ή μόνο αρνητική ενέργεια, καταφέρνετε με όλες αυτές εδώ πέρα τις δυναμικές και τα ξεπερνάτε, ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Και ελάτε να σας πω τώρα και τη δική σας ιστορία.
Ακάς μου έβγαλε στον αριθμό 14. Ένας περίεργος αριθμός, αλλά θα τον δεχτώ, μιας και είναι το σύμπαν το οποίο τον φέρνει για μένα. Το δύο ξυφών που μου έβγαλε σημαίνει ότι τελικά πρέπει να πολεμήσω σε αυτή τη ζωή για να καταλάβω και να ξεχωρίζω τι συμβαίνει, τους καλούς από τους κακούς. Δεν φοβάμαι όμως, γιατί έχω τον ήλιο μαζί μου και έχω και ανθρώπους σταθερούς, αλλά και με σκοπό και στόχους που με βοηθάνε. Φαίνεται αυτό μέσα από τη λάμψη των διαμαντιών, των κρυστάλλων, όπου το φως διαφλάται και γεμίζει την ψυχή μου. Και ό,τι εμπόδιο υπάρχει, τελικά μπορώ και το αλλάζω, γιατί αυτό το φως εδώ πέρα, αυτή η αποφασιστικότητα, αυτός ο ήλιος, αυτή η αντοχή με κάνει και ξεπερνάω τα εμπόδια των ανθρώπων οι οποίοι δεν με αγαπάνε. Σημασία έχει ότι με αγαπάνε αυτοί εδώ και φυσικά σημασία έχει ότι αγαπάω και εγώ τον εαυτό μου. Αυτή ήταν η ιστορία σας, για σας για τους Ταύρους. Πάμε στο επόμενο ζώδιο λοιπόν, που είναι η Δίδυμη. Δίδυμη λοιπόν, και πάμε στα αισθηματικά. Τα αισθηματικά για τους διδύμους είναι ο αριθμός 22, ένας πολύ ισχυρός αριθμός που σημαίνει χρησιμοποίηση τη διέστησή σου όσον αφορά για τα αισθηματικά για να σε οδηγήσουν εκεί που πρέπει να σε οδηγήσουν. Στα επαγγελματικά βγαίνει το 8 ξυφών και εδώ βγαίνει ο εγκλωβισμός, βγαίνει η δυσκολία, βγαίνει ότι η σκοτεινιά που υπάρχει στη νύχτα και η δυσκολία που έχω να μπορέσω να βγω προς τα έξω ή να καταλάβω τι γίνεται, αλλά και οικονομικές βεβαίως δυσκολίες και με όλα αυτά τα οποία περνάμε. Στα πρόοπτα, αυτό το οποίο βγαίνει είναι, μάλιστα, εδώ έχει να κάνει με μια πόρτα. Θα σας την εξηγήσω. Θα την αφήσουμε εδώ να τη δούμε καλύτερα. Αυτή η πόρτα λοιπόν μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό για εσάς. Μπορεί να είναι νομική υπόθεση, μπορεί να είναι κάτι σαν δικαστήριο ας το πούμε, είναι μπροστά σας, άρα σημαίνει ότι το αντιμετωπίζετε κατά κάποιο τρόπο αυτό το μήνα. Η πόρτα όμως σημαίνει ότι περνάω και πόρτες οι οποίες μπορεί να είναι για επιτυχία, μπορεί να είναι πόρτες πανεπιστημίου, σπουδών, πραγμάτων, μπορεί να είναι μια πόρτα που να ανοίγει για εσάς διάπλατα και έχει να κάνει και με την τύχη επίσης. Επίσης αυτή η πόρτα μπορεί να έχει να κάνει με την επιτυχία και κάποιων υποθέσεων των οποίων για εσάς ανοίγει. Πάντως, αυτή η πόρτα συνήθως, έτσι όπως είναι στημένο να το πω έτσι, σημαίνει πόρτα δικαιοσύνης. Σημαίνει πόρτα που μπορεί να δικαιωθείτε. Στο επόμενο λοιπόν που έχει να κάνει είναι τι νέο έρχεται στη ζωή σας και φυσικά έρχονται τα βιβλία, οι γνώσεις, κλειστό ή ανοιχτό βιβλίο. Ανάλογα με το τι εσείς επιθυμείτε και θέλετε να είστε ανά πάσα στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως, το βιβλίο σημαίνει πραγματικά πληροφορία. Μπορεί να μάθετε μία πληροφορία, μπορεί να σας έρθει κάτι σε χαρτί δηλαδή, το οποίο κάτι να γράφει. Μπορεί επίσης να είναι και το ότι διαβάζετε, μπορεί να είναι και οι σπουδές. Μπορεί να έχει να κάνει και με το γεγονός, αν μου πείτε, μα εγώ δεν σπουδάζω, δεν κάνω, δεν είμαι σε ηλικία σπουδών κτλ. Μπορεί να σημαίνει όμως και αυτογνωσία. Μπορεί να σημαίνει ότι βρίσκεστε επιτέλους σε μία κατάσταση όπου αναγνωρίζετε τις δυνατότητες και του εαυτού σας. Ανοίγετε τον εαυτό σας και γίνεστε ένα ανοιχτό βιβλίο από κλειστό βιβλίο. Για δείτε το. Και το επόμενο είναι οι βοήθειες που παίρνετε και έχετε και είναι πολύ καλό. Είναι το δύο καρό, γη. Εναλλαγές, μεταβατική φάση, αλήθειες. Εδώ μιλάει και για κάποια απώλεια, αλλά όμως επειδή είναι στο θέμα της βοήθειας, είναι και ο αριθμός 2, έχει βγει και εδώ πέρα ο αριθμός 2. Τα διάρρεια σημαίνει πολύ καλές σχέσεις γενικά. Με συγγενείς, με οικογένεια, με ανθρώπους, γενικότερα με τους ανθρώπους. Και έχετε βοήθειες λοιπόν από τους ανθρώπους, αλλά επειδή έχουν πέσει αρκετά διάρκεια, 2, 2, εδώ 2, σημαίνει επίσης και καλή συνεργασία, καλή επαφή, καλή επικοινωνία με ανθρώπους. Έλατε να σας πω λίγο την ιστορία τη δικιά σας λοιπόν τώρα για εσάς τους διδύμους μέσα από όλες αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες. Έχω μεγάλη διέστηση. Το σύμπαν μου την έχει εμπιστευτεί, μου την έχει δώσει απλόχερα. Αρκεί να εμπιστευτώ εγώ το δικό μου συνέστημα. Ναι, αισθάνομαι εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη, αισθάνομαι δυσκολίες. Αισθάνομαι ότι πολλές φορές δεν μπορώ να βρω το μονοπάτι μου σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω στη ζωή. Έχω μια μικρή σκοτεινιά στην ψυχή, αλλά έχω όμως διέστηση. Βλέπω πόρτες συνήθως σε αυτή τη ζωή, άλλες κλείνουν, άλλες ανοίγουν, άλλες μεγάλες πόρτες, άλλες μικρές πόρτες. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρω ότι μπορώ εγώ να φτιάξω τη δική μου πόρτα που θα περάσω από μέσα. Μ' αρέσουν οι γνώσεις, μ' αρέσει η επικοινωνία, τα γράμματα, ο λόγος. Μ' αρέσει ο εαυτός μου όταν το καταλαβαίνω καλύτερα και ακόμα πιο ωραίο και σημαντικό είναι όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν εμένα όχι ως κλειστό βιβλίο,
αλλά ως ανοιχτό βιβλίο σε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω εγώ στη ζωή μου. Μέσα από ανθρώπους, μέσα από το δύο και τους δίδυμους δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πρέπει να φέρω σε ισορροπία το συνειδητό μου και το ασυνείδητο. Να βρω την αρμονία την εσωτερική μου. Έχω βοήθειες. Ναι, ξέρω ότι οι εναλλαγές μου αρέσουν. Η μεταβατική φάση είναι κάτι το οποίο δεν με τρομάζει, γιατί τα έχω ζήσει αυτά και τα γνωρίζω σαν εμπειρία. Και μπορώ μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να ανθίσω και να γίνω ένα όμορφο λουλούδι. Αυτό ήταν λοιπόν για εσάς, για το ζώδιο των διδύμων. Πάμε, αυτή ήταν η ιστορία σας και η πρόβλεψη και πάμε για το ζώδιο του καρκίνου. Καρκίνος αισθηματικά. Ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός, καρμικός αριθμός, το 99, 99, ολοκληρώνονται κάποια πράγματα, περνάτε σε κάποιες φάσεις, αλλά αυτό το οποίο όμως πρέπει να αναπτύξετε αυτή την εποχή, διότι το καβούρι, ο καρκίνος μπορεί να γίνει και πολύ σκληρός, το καβούρι του μπορεί να γίνει πολύ σκληρό, πολύ ανέσθητο και πολύ ψυχρό. Πρέπει να αναπτυχθεί η εμπάθεια και το λέμε η συμπάθεια να το πω έτσι και εκτός από αυτό και η τρυφερότητα και η αγάπη μέσα κυρίως στην ψυχή σου. Στα επαγγελματικά έρχεται το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι δείχνει τα βάρη, τις ευθύνες, τις δυσκολίες, τη διαδρομή, τη δύσκολη διαδρομή, το ανακάτεμα των πραγμάτων τα οποία έχεις αυτή την περίοδο να κουβαλήσεις. Όσον αφορά για τα πρώτα τα γεγονότα, η χάλη λοιπόν αυτό που απαντάνε είναι, μάλιστα, ο αριθμός 57 και έχει ένα παράξενο σχήμα με μια διαδρομή. Δεν είναι τυχαίο, δείτε εδώ, υπάρχει μία διαδρομή, υπάρχει εδώ πέρα μία διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, ένα ξεσήκωμα. Υπάρχει ένας δρόμος που πρέπει να περάσετε, κάποιες διαδρομές δικές σας που πρέπει να δείτε. Οι διαδρομές που μπορεί να είναι του μυαλού, της ψυχής, της καρδιάς ή και να είναι και πραγματικές διαδρομές. Συναντήσεις με ανθρώπους, συναντήσεις, επαφές με ανθρώπους, με κάποιες ψυχές, με κάποια πράγματα, μπορεί να είναι αυτό. Ο δρόμος όμως εδώ πέρα δείχνει ότι ανοίγει για κάποιο λόγο για εσάς. Στο επόμενο είναι το καινούριο, το νέο. Και έρχεται το μαστίγιο μάλιστα. Δύσκολο είναι το κομμάτι του μαστιγίου, διότι το μαστίγιο δείχνει σκληράδα, δείχνει και πόνο. Δείχνει λοιπόν ότι έχετε περάσει μέσα από μελαγχολία, μέσα από δύσκολες διαδρομές και γι' αυτό πρώτα βγάζετε που βγήκε εδώ πέρα και το compassion που σημαίνει, ας το πούμε, η τρυφεράδα. Ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Δεν είναι ακριβώς αυτή η μετάφραση, αλλά εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η τρυφεράδα που πρέπει και η ευαισθησία που χρειάζεστε αυτή την περίοδο. Διότι εδώ το καινούριο, θα μου πείτε, τι είναι εδώ το καινούριο το οποίο ανοίγει, είναι ο αριθμός 11 και είναι ο εαυτός σας. Πρέπει να βρείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε πρώτα με τον εαυτό σας και μετά τους άλλους. Και το επόμενο που είναι οι βοήθειες έχει να κάνει με το 9, με τον αριθμό 9. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα ο αριθμός έχει να κάνει, μάλλον αυτή εδώ η κλασική κάρτα, έχει να κάνει με τη σελήνη. Άγχος, προκλήσεις είναι πολύ συμβατή με εσάς, διότι η σελήνη είναι συμβατή με εσάς, αλλά έχει όμως να κάνει ότι είστε σε ένα τελικό στάδιο στο οποίο μπορούν να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα. Και δείτε εδώ στην αριθμολογική διάσταση το 9 μαζί με το 9. Αυτό επίσης είναι και το 9 σπαθί, που σημαίνει και σκέψεις, σημαίνει και νόηση, σημαίνει ότι ταλαιπωρούμε και τα βράδια όσον αφορά από πολλές δικές μου σκέψεις, ό,τι ταλαιπωρεί τον καθένα. Πάμε να κάνουμε τη δική σας ιστορία. Ένας δύσκολος αριθμός μου έδωσε και εμένα το σύμπαν, είναι το 99. Κύκλοι κλείνουν, κεφάλαια πρέπει να κλείσουν, κάποια πράγματα ίσως έχουν μια κατάληξη που πρέπει να έχουν. Όμως εγώ την καρδιά μου πρέπει να την κρατήσω ανοιχτή, με διέστηση και φυσικά με τρυφερότητα και αγάπη. Ναι, έχω πολλές ευθύνες, πολλές δυσκολίες, πολλά πράγματα τα οποία έχω στους ώμους μου και κουβαλάω. Προσπαθώ να βρω τις διαδρομές μου και πολλές φορές αντικρίζω μια σκληρότητα είτε μέσα από τον εαυτό μου είτε έξω στην κοινωνία.
Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν, υπάρχουν πολλά πράγματα που η ευαισθησία μου υπάρχει και ενεργοποιείται και σκέφτομαι τα βράδια αν τελικά όλο αυτό οδηγεί κάπου αυτή η διαδρομή στη ζωή μου, στο πεπρωμένο μου, στον κόσμο τον οποίο έξω θέλω εγώ να βγω και να κάνω τα δικά μου πράγματα και να συναντήσω αυτά που χρειάζεται να συναντήσω. Έτσι δεν είναι σύμπαν? Αυτό είναι το ερώτημά μου για αυτή την εποχή. Αυτή ήταν η δική σας ιστορία λοιπόν, να προχωρήσουμε για το ζώδιο του Λέοντα. Λέων λοιπόν και πάμε στα αισθηματικά. Στα αισθηματικά έρχεται ένας άλλος καρμικός ισχυρός αριθμός, κυρίαρχος αριθμός, το 33, η επικοινωνία. Το κλειδί είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους που αγαπάω, τα ξεκάθαρα πράγματα και οι αλήθειες, ώστε να μπορούμε μέσα από αυτό το πρίσμα και μέσα από αυτές τις ιδιαιτερότητες του αριθμού, γιατί ο αριθμός 3 φέρνει πολλή ενέργεια, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά. Στα επαγγελματικά, λοιπόν, είναι το 21, είναι ο κόσμος, είναι ότι όλοι είμαστε ένα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο γίνονται πολλές εξελίξεις, πολλά πράγματα, όμως ο κόσμος διδάσκει 4 μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα μπορεί να γίνουν πολύ σκληρά ή μπορεί να γίνουν και απλά μαθήματα ρεαλιστικά. Τότε, εφόσον καταλάβω τα μαθήματά μου, έρχεται η επιτυχία και στα επαγγελματικά και ολοκληρώνουμε και επαγγελματικά, εφόσον ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος τον οποίο εγώ περνάω αυτή την περίοδο. Στα απρόοπτα έρχεται η γη λοιπόν και ένας σκορπιός λοιπόν ανάποδα. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο αυτό. Εδώ αυτή η κάρτα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για σας, διότι η γη είναι ένα σύμβολο που σημαίνει σταθερότητα. Άρα, όσον αφορά για τα απρόοπτα γεγονότα, αυτό που σημαίνει είναι ότι δεν είναι τόσο απρόοπτα, διότι ξεκινάτε, έχετε ένα στέρεο έδαφος, τουλάχιστον για το μήνα Δεκέμβριο, το οποίο μπορεί να σας πάει πιο πέρα. Είστε στο κέντρο, να το πούμε έτσι, έχετε σταθερότητα, πατάτε γερά, οπότε δεν χρειάζεται να φοβηθείτε κάτι σε αυτό. Το μόνο που βγαίνει είναι ο σκορπιός ανάποδα, το οποίο όμως συμβολίζει τη μυστοκοπάθεια ή τα μυστικά που κρύβουν οι άνθρωποι και δεν ανοίγονται τόσο εύκολα απέναντι σε εσάς για να πούν τα σχέδιά τους. Όσον αφορά για το νέο, τι καινούριο έρχεται, έρχεται τύχη. Είναι ο αριθμός 2 εδώ πέρα, είναι το τετράφυλλο τριφύλλι, είναι η τύχη, είναι τα όμορφα νέα, οι καλές χαρούμενες καταστάσεις, είναι γενικότερα το άνθισμα το οποίο θέλετε εσείς για να προχωρήσετε, αργεί να το αντιληφθείτε, διότι έχετε και σταθερότητα, έχετε και την τύχη με το μέρος σας, η οποία σας βοηθάει. Ποιες είναι οι βοήθειες τώρα που έρχεται? Οι βοήθειες είναι πολύ σημαντικές. 4 κούπα λοιπόν, εδώ δηλώνει τον Ταύρο, την οικογένεια, τη σταθερότητα, τη σχέση, την ασφάλεια, την αγάπη. Είναι πραγματικά η βοήθειά σας. Μπορεί να είναι κάποια ζώδια, κάποιο με οροσκόπο, με σουράνημα ή να έχει πολύ Ταύρο γενικότερα στο χάρτη του, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κάρτα πολύ όμορφη για εσάς, η οποία δηλώνει αγάπη, τύχη και αγάπη, σταθερότητα, τύχη και αγάπη. Ελάτε τώρα να δούμε λίγο την ιστορία, την κινηματογραφική σας ιστορία που διαμορφώνεται για εσάς μέσα από τις διαφορετικές συνθέσεις αυτών των καρτών. 33 ο αριθμός που μου έλαχε για αυτό το μήνα, το Δεκέμβριο, μιλάει για επικοινωνία. Και μέσα λοιπόν από αυτή την κατάσταση, μέσα από αυτό το πρίσμα, προσπαθώ να αντιληφθώ τι γίνεται στον κόσμο και πού εγώ προσανατολίζομαι και πώς εγώ είμαι το κέντρο βάρους αυτού του κόσμου. Ξέρω ότι είμαι σε αυτή τη γη και έχω μια σταθερότητα και κρατάω τα πόδια μου γερά. Αναρωτιέμαι πολλές φορές στη ζωή μου αν έχω τύχη, αλλά ξέρω όμως ότι η τύχη δεν έρχεται μόνη της, έρχεται μέσα από το 2 που σημαίνει μέσα από ανθρώπους και συνεργασίες. Τελικά με αγαπάνε, πρέπει να το αντιληφθώ αυτό. Παίρνω πολύ αγάπη, μπορώ να δώσω πολύ αγάπη, παίρνω πολύ αγάπη και η σταθερότητα που ζητάω και η ασφάλεια που ζητάω για την αγάπη, είμαι έτοιμος, έτοιμη να τη δεχτώ. Διότι υπάρχουν πράγματα εκεί έξω τα οποία εμένα τελικά με προσδιορίζουν. Αρκεί να τα επικοινωνήσω. Αυτό ήταν το διάβασμά σας για εσάς τους Λέοντες. Πάμε για το ζώδιο της Παρθένου. Προχωράμε λοιπόν και λέμε τώρα αισθηματικά για το ζώδιο της Παρθένου. Αριθμολογική κάρτα και είναι ο αριθμός 61. Ένας από τους ιδιαίτερους αριθμούς, γιατί 6 και 1 μας κάνει 7. Το 6 έχει να κάνει με την οικογένεια, το
Το 6 έχει να κάνει με τις αρμονικές σχέσεις, αλλά το 1 σημαίνει καταφέρνω τελικά και στηρίζομαι στα πόδια μου. Το πολύ σημαντικό είναι να αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι, έτσι αυτό που είμαι, χωρίς όμως να κάνω εκπτώσεις σε αυτό το οποίο είμαι, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Στα επαγγελματικά και στις γενικότερες εξελίξεις έχει βγει το 2 μπαστούνι. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα και εδώ πέρα δείχνει μέσα από όλη αυτή την όμορφη απεικόνιση, με έναν όμορφο ήλιο εδώ, με πολύ πάθος, είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον. Κοιτάτε μακριά στο μέλλον αυτά τα οποία θέλετε να υλοποιήσετε. Ο μήνας Δεκέμβριος μπορεί να είναι ένας μήνας πολύ καλός μήνας για εσάς, ώστε να οργανώσετε, να πειθαρχήσετε, να καταγράψετε τα σχέδιά σας για το πού θέλετε να κινηθείτε στο μέλλον. Στα πρώτα γεγονότα, οι χάλοι μας απαντάνε με σελήνη. Με μία σελήνη και φυσικά με ένα καράβι που έχει βγει λίγο ανάποδα. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε λιγάκι, να το ερευνήσουμε αυτό. Γενικότερα, οι φάσεις της σελήνης πολλές φορές σηματοδοτούν τον όλεθρο και την καταστροφή ή μπορεί να σηματοδοτήσουν όμως και ευτυχία και όμορφα γεγονότα και ωραίες στιγμές. Σε εσάς λοιπόν έρχεται η σελήνη να δείξει σε όρθια θέση λοιπόν τα όμορφα πράγματα, τις όμορφες στιγμές, εκείνα όλα τα οποία θέλετε εσείς να πετύχετε και εννοείται ότι η διέστησή σας αυτή την περίοδο είναι πολύ ανεπτυγμένη, το ένστικτό σας είναι σε πολύ καλό, σε πολύ υψηλό επίπεδο ας το πούμε και μπορείτε να διαισθάνεστε πράγματα γενικότερα για το μέλλον σας. Τα πρώτα που μπορεί να συμβούν θα έλεγα ίσως κάποια ταξίδια ή κάποιες διαδρομές ή κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να ακυρωθούν αυτή την περίοδο ή λόγω δυσκολιών ή αυτά τα οποία εσείς θέλατε παραδείγματος χάρη να πετύχετε και να κάνετε. Για πάμε να δούμε μετά το κομμάτι του καινούριου και πέφτει ξανά σελήνη λοιπόν εδώ με έναν αριθμό 32. 32 είναι ένας από τους πιο μαγικούς αριθμούς στην αριθμολογία. Από τους πιο μαγνητικούς, από τους πιο μαγικούς και δείχνει βέβαια εδώ ότι η σελήνη και εδώ είναι πολύ θετική, είναι πολύ καλή. Όμορφα συναισθήματα, όμορφα πράγματα, αναπολύσεις. Σκέφτεστε πάρα πολύ τα βράδια αυτή την περίοδο. Μπορεί να ξενυχτάτε, μπορεί να σας απασχολούν κάποια θέματα. Όλα όμως είναι για καλό. Μέσα από αυτή την ενέργεια της σελήνης μπορεί να βρείτε πολλές απαντήσεις και πολλές βοήθειες και να έρθουν και καινούργια όμορφα πράγματα. Και πάμε στο επόμενο που είναι οι βοήθειες. Και οι βοήθειες είναι ένα... Το 9 λοιπόν, το 9 φωτιά, το 9 μπαστούνι. Εδώ λέει για ζήλια, ακαμψία, εγωισμούς. Η βοήθεια λοιπόν που έρχεται εδώ πέρα είναι ότι αυτά τα ξεπερνάτε. Μειώνεται κάπου η ζήλια, κάπου λοιπόν οι εγωιστές, οι άνθρωποι τους κάνετε πέρα ή τους βάζετε σε μια απόσταση, σε ένα όριο και έτσι λοιπόν βρίσκεστε σε μια πιο υγιή κατάσταση. Φαίνεται ότι η σελήνη σας ευνοεί πάρα πολύ. Για δείτε το λιγάκι γενικότερα. Αυτή την περίοδο, δείτε την Παντσέλινο που πέφτει το Δεκέμβριο, δείτε τη νέα σελήνη τι παίζει και τι γίνεται, πώς σας επηρεάζει, κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Πάμε όμως να δούμε τη δική σας ιστορία, τη δική σας κινηματογραφική ιστορία για εσάς τους Παρθένους. Για πάμε να δούμε. 61 λοιπόν ο αριθμός και μιλάει για την αγάπη του εαυτού, να αγαπήσω τον εαυτό μου. Είμαι αυτό που είμαι και αυτό δεν αλλάζει. Είμαι όπως είμαι και αυτό δεν αλλάζει. Και όλα είναι όμορφα. Και όλα είναι μαγικά και όλα είναι ωραία. Μπορώ να κάνω σχέδια για το μέλλον γιατί έχω όλη την ενέργεια και όλη τη δύναμη και όλη τη φιλοδοξία να σχεδιάσω πολύ καλά τα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω και ξέρω που θέλω να ταξιδέψω. Ξέρω που θέλω να πάω. Μπορεί να ακυρώνεται για την ώρα, αλλά έχω δύο μεγάλες ιέρειες οι οποίες με βοηθάνε. Η σελήνη, η αγάπη. Η αγάπη του εαυτού και φαντάζομαι και αναλύω πολλά πράγματα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου για το μέλλον γενικότερα, για το πώς θα μπορέσω να πορευτώ και βλέπω μια εικόνα, ένα καθρέφτισμα πώς θα είμαι μετά από κάποια χρόνια. Μπορώ να το αγγίξω. Δεν μπορώ να έχω όλη την εικόνα, αλλά μπορώ να το αγγίξω γιατί μου το ανοίγει αυτό η σελήνη. Φεύγουν οι ζήλιες, φεύγει η κακία, φεύγει ο εγωισμός και οι αρρώστιες, διότι είναι κάτι το οποίο μέσα από αυτές τις πολύ θετικές ενέργειες η ζωή μου γίνεται πολύ καλύτερη. Γιατί αποφεύγω τη ζήλια, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Αποφεύγω τους εγωισμούς, αποφεύγω τους αρνητικούς ανθρώπους, διότι αγαπάω πολύ τον εαυτό μου. Πολύ όμορφο. Και με αυτό να προχωρήσουμε να πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο που είναι το ζώδιο του Ζυγού. Ζώδιο του Ζυγού λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Αισθηματικά μέσα από αριθμολογικές κάρτες.
Και αυτό που βγαίνει είναι κυρίως οι γονείς. Είναι ο αριθμός 6, ο αριθμός 3 είναι το 63, δηλαδή μας κάνει και ένα εννιαράκι εδώ πέρα. Το γονιός σημαίνει με γονιός σε κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες, είτε με παιδιά, είτε με ζωάκια ή ακόμα και αν αφορά φίλους που αυτή την περίοδο θα τους φροντίσω. Θα ανοίξω την καρδιά μου, θα τους φροντίσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ εγώ. Στο επόμενο είναι τα επαγγελματικά. Τα επαγγελματικά λοιπόν έρχονται να περάσουν μέσα από τον τροχό της τύχης. Μην ξεχνάμε, υπάρχει μια καρμικότητα, πότε είμαστε κάτω, πότε είμαστε πάνω, πότε ο τροχός γυρίζει, πότε είναι δύσκολο να γυρίσει. Ό,τι και να είναι όμως, εδώ δείχνεστε επαγγελματικά ίσως κάποια πράγματα τα οποία σκέφτεστε για καινούργια ξεκινήματα ή κάτι έχει, μπορεί να έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Στα πρώτα τώρα εδώ τα οποία βγαίνουν είναι, μάλιστα, έχει βγει ένα φεγγάρι και ένα ζευγάρι εδώ πέρα, ένα ζευγαράκι, το 24, είναι ο αριθμός 24, αν κάπου σας κάνει κλικ αυτό. Και είναι μια θετική κάρτα γενικά, η οποία όμως μας μιλάει για την ευτυχία, μας μιλάει για το φεγγάρι, μας μιλάει ίσως για το παράνομο ζευγάρι, μας μιλάει για την ηρεμία, ίσως μετά από ένα τσακωμό και τα ξαναβρίσκουμε, το ενδιαφέρον, ο έρωτας, το φλερτ, όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε αυτή την κάρτα. Το άλλο τώρα που υπάρχει εδώ πέρα μία άλλη γυναίκα που είναι ανάποδα, δείχνει μία εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη δεν σημαίνει πάντα παιδί, κυρίως σημαίνει παιδί, μπορεί όμως να σημαίνει και την έναρξη νέων πραγμάτων. Δηλαδή αυτή η περίοδος μπορεί να σκέφτεσαι εσείς κάποια πράγματα με καθαρό μυαλό, ίσως κάποιες να ξεκουράζεστε, να βάζετε σχέδια, να έχετε τύχη και να ξεκινήσετε για να μπορέσετε να κάνετε τα σχέδιά σας εδώ πέρα δυνατά. Βέβαια μου βγαίνει να υλοποιηθούν, συγγνώμη. Εδώ βέβαια βγαίνει ότι έχουμε γονείς και εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο που βγαίνει ένα ζευγάρι, ένα αντρόγυνο δηλαδή, και εδώ βγαίνει και η εγκυμοσύνη. Μήπως αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για εσάς ώστε να γίνει η σύλληψη και ενός παιδιού? Γιατί όχι? Ή να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφό σας, με τον άνθρωπο που αγαπάτε ή με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για εγκυμοσύνη πραγματική, μιλάμε και για ένα συμβολισμό, δηλαδή να γεννηθούν και όμορφα πράγματα. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούμε και ένα μεγαλειώδες γεγονός πέρα από τα απλά. Μπορεί όμως να είναι και η γέννηση μιας ιδέας. Να είναι η γέννηση, ας πούμε, ένα τραπέζι με λίγους φίλους και να περάσουμε καλά. Και αυτό έχει μια δημιουργικότητα, έχει και μια κατάσταση. Δηλαδή να δημιουργηθεί το τραπέζι, να έρθουν οι φίλοι, να κάτσουν, να φάνε, να μιλήσουμε, να κάνουμε. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία. Και εδώ δείχνει και μια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη εύνοια για εσάς που ανήκετε στο ζώδιο του ζυγού όσον αφορά στο κομμάτι και το ερωτικό αλλά και της εγκυμοσύνης. Για δείτε το. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το νέο το οποίο έρχεται, ναι. Εδώ πέρα έχει βγει μια πολύ περίεργη κάρτα. Είναι ο θάνατος. Λοιπόν, είναι ο αριθμός 10 και έχει να κάνει και με το 10. Εδώ έχουμε μια άλλη εικόνα, εδώ έχουμε μια άλλη εικόνα. Προσέξτε να δείτε. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει προσέχω την υγεία μου. Προσέχω τον εαυτό μου. Ακούω τις συμβουλές των γιατρών κτλ. Δεν γίνομαι, γιατί εσείς οι ζυγοί, οι ζυγίνες, καμιά φορά μπορεί να γίνετε, γιατί είστε και παρορμητικό ζώδιο, μπορεί να γίνετε αρκετά παρορμητικοί και να μην ακούτε τόσο πολύ κάποιες εντολές, κάποιες συμβουλές που μπορεί να σας δίνουν. Ή μπορεί να έχετε περάσει μια πολύ μεγάλη στεναχώρια, ή μπορεί να έχετε χάσει πρόσφατα κάποιον άνθρωπο δικό σας, τον οποίο τον αγαπούσατε, και ακόμα αυτή η θλίψη δεν έχει περάσει και γι' αυτό έχετε και ανθρώπους που σας στηρίζουν και σας αγαπάνε. Το άλλο που μπορεί να σημαίνει ξεκούραση. Χρειάζεστε και ξεκούραση. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κάρτα η οποία βγαίνει στο νέο κομμάτι, που σημαίνει προσέξτε, διότι χρειάζεται και μια προσοχή, είναι μια μικρή προειδοποίηση. Το άλλο που μπορώ να σας πω είναι στο νέο κομμάτι, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Αναγκαστικά ίσως κάποια πράγματα, ίσως στο επαγγελματικό κομμάτι, γι' αυτό έχει βγει και εδώ τρόχος της τύχης που αλλάζει. Κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν για να έρθει το καινούριο, να βιώθησετε το καινούριο. Και οι βοήθειες που έχετε είναι ευτυχία. Ορίστε. Σελήνη βγαίνει και εδώ πέρα,
Να το. Λοιπόν, το 6 που είναι ένας πολύς αριθμός και προσέξτε γιατί και εδώ έχει να κάνει με αγάπη. 2 και 4 κάνει 6, 6 κάνει και εδώ κούπα. Λοιπόν, ευτυχία και συνέστημα που είναι στη βοήθεια. Έχετε ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι σας αγαπάνε πάρα πολύ. Και ελάτε τώρα να κάνουμε τη δική σας την ιστορία. Για να κάνουμε λίγο την ιστορία σας. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, επιτρέψτε μου. Να μην ξεκινήσω από την αρχή, να ξεκινήσω από αυτό εδώ πέρα. Όλα τελειώνουν. Ακόμα όμως και όταν όλα τελειώσουν και όταν όλα είναι μαύρα ή δύσκολα ή περίεργα στη ζωή μου και μέσα από στεναχώρες και θλίψεις, ξέρω όμως ότι έχω ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ. Έχω νιώσει το αγγίγμα τους, έχω νιώσει την αγάπη τους κάτω από το φως, από το ασημένιο φως του φεγγαριού. Έχω νιώσει αυτό το όμορφο συνέστημα της χαράς και της ευτυχίας και της προστασίας και ξέρω ότι στη ζωή τα πράγματα πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν. Γιατί ο τροχός αλλάζει. Ναι, αλλάζει. Και γνωρίζω επίσης ότι έχω υπάρξει γονιός, έστω και συμβολικά, αλλά έχω γίνει και εγώ παιδί και έχω κάποιους γονείς ή φίλους ή ανθρώπους που είναι εκεί για μένα για να με στηρίξουν στα δύσκολα, όταν εγώ πέρναγα δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά όμως ένα είναι αυτό το οποίο κρατάω. Ευτυχία. Εντάξει, αγαπημένοι μου φίλες, φίλοι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στο επόμενο λοιπόν ζώδιο που είναι ο Σκορπιός. Σκορπιός λοιπόν και πάμε να δούμε τα αισθηματικά μέσα από τις αριθμολογικές κάρτες και βγαίνει ο αριθμός 5 που σημαίνει αλλαγές. Αλλαγές, εμπειρίες, επικοινωνία και βέβαια σημαίνει και 5 αισθήσεις και ότι στα αισθηματικά για να είναι δυνατό το συναίσθημα, για να είναι δυνατός ο δεσμός να το πούμε έτσι, χρειάζονται να είναι και οι 5 αισθήσεις, να είναι δηλαδή ξύπνιες. Αυτή η λέξη μου έρχεται. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό που λες. Στον έρωτα και στην αγάπη πρέπει να λειτουργούν και οι 5 αισθήσεις. Η αφή, το χάδι δηλαδή, ή μια αγκαλιά. Το μάτι, δηλαδή να βλέπουμε, είσαι όμορφος, είσαι όμορφη. Να μυρίζουμε τον άνθρωπό μας, ενώ δηλαδή την ωραία μυρωδιά του, την κολονιά του, το άρωμά του που πηγαίνει στο και να κάνουμε... Έτσι και να το μυρίζουμε και να διεγείρει τις αισθήσεις μας, Έχει να κάνει με τη γεύση, ένα πολύ ωραίο φιλί. Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, πάμε στα επαγγελματικά για σας τους Σκόρπιους. Στο οποίο έχει βγει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μια καρμική κάρτα η οποία ανοίγει πύλες και διαχωρίζει την αλήθεια και το ψέμα, το δίκαιο και το άδικο. Έτσι και εσείς τα επαγγελματικά μπορεί να περνάτε μέσα από αυτές τις καταστάσεις ή και να έχετε μπλεξίματα με νομικά πράγματα, όχι ακριβώς νομικά πράγματα, να είναι δηλαδή της δικαιοσύνης, δικηγόρους, δικαστήρια ή αν δεν ισχύει αυτό, το άδικο, το δίκαιο ή το άδικο, ανάλογα. Εδώ όμως παρόλα αυτά σημαίνει ότι η δικαιοσύνη απαιτεί λογική, ψυχρή και τετράγωνη. Είναι αυτό που είναι. Έγινε αυτό που έγινε, προχωράμε. Στο επόμενο, στα πρώτα γεγονότα μέσα από τη σχάλ, έρχεται λοιπόν ένα τραπέζι. Λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει όμως αυτό το τραπέζι. Είναι τριγωνικό. Και σε αυτό το τραπέζι, με τις τρεις γωνίες, είναι το οποίο μπορεί να γίνει ένα τραπέζι αιχμηρό ή μπορεί να γίνει ένα τραπέζι στο οποίο μπορούν να συνεννοηθούν κάποιοι άνθρωποι. Ή θα είναι σε απόσταση, γιατί εδώ δείχνει και την απόσταση. Αν κάποιος κάθεται εδώ ή εδώ, ας το πούμε στην άκρη, δείχνει λίγο και την απόσταση. Συζητήσεις. Το καλό είναι όμως να υπάρχει επικοινωνία. Στο απρόοπτο μπορεί να σημαίνει κάποιες δυσάρεστες συζητήσεις ή για επαγγελματικά θέματα. Δεν είναι τυχαίο και αυτό που έχει βγει το 11. Ή για θέματα ερωτικής φύσεως. Όμως πρέπει να έρθουν όλα στο φως και στην αλήθεια. Για να μπορέσει να το ξεπεράσει. Το ανάποδο τραπέζι εδώ που είναι στρογγυλό, που δείχνει καλύτερη συνεννόηση, είναι ανάποδα και δείχνει τις δυσκολίες στην επικοινωνία που μπορεί να έχετε αυτή την περίοδο, γενικότερα όμως. Εντάξει. Παρόλα αυτά όμως, το κλειδί είναι, προσέξτε, όλα αλλάζουν, αλλά χρειάζεται καλή επικοινωνία και ξεκάθαρα λόγια και ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρος λόγος δηλαδή. Για πάμε στο καινούριο το οποίο έρχεται και το καινούριο είναι ναι. Εδώ σημαίνει και δυσκολίες. Είναι μια πολύ όμορφη βέβαια κάρτα, ωραίο να τη βλέπει κανείς, αλλά σημαίνει το βουνό που πολλές φορές πρέπει κάποιος να ανέβει. Φαίνεται εσείς οι Σκορπιοί και οι Σκορπίνες περνάτε μια ιδιαίτερη περίοδο όπου σας φαίνονται όλα βουνό. Ίσως ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Ή αυτό που περνάτε σας φαίνεται μεγάλο βουνό, μεγάλο βάρος, μεγάλο εμπόδιο.
Όμως το μήνυμα είναι ένα εδώ. Γιατί έχει βγει στο καινούριο. Σημαίνει ότι τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε θα την ξεπεράσετε. Γιατί έχετε μεγάλη δύναμη. Για να πάμε και στις βοήθειες που έχετε γενικότερα. Και οι βοήθειες είναι να το. Ορίστε. Υπάρχει ένας άντρας εκεί για εσάς, ο οποίος συμβολίζει τον... είναι η Αφροδίτη, είναι καλό, από πίσω κρύβεται η Αφροδίτη, που έχει να κάνει με τις σχέσεις και σας δίνει καλή ευστάθεια, μια καλή βάση, έτσι. Αυτός εδώ πέρα είναι φιλόδοξος, είναι καλό, μπορεί να είναι κάποιος δεσμός βέβαια, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας, μπορεί να είναι στενός φίλος, για να δω και τι άλλο λέει εδώ πέρα, ναι. Μπορεί να είναι ένας στενός φίλος, ένας καλός φίλος, λοιπόν, σπαθάτος λοιπόν, του αέρα, μπορεί να είναι κάποια ζώδια του αέρα που να σας βοηθάνε. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, μια αρσενική ενέργεια που είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Για να πάμε για εσάς τους Σκορπιούς τώρα να δούμε τη δική σας προσωπική ιστορία. Αλλαγές πολλές στη ζωή μου έρχονται. Πολλές φορές αυτές μπορεί και να με τρομάζουν και να κλείνομαι στον εαυτό μου. Ξέρω ότι πολλές φορές πρέπει να τα δω τετράγωνα, τα δω λογικά όπως με καλεί ο κόσμος, αλλά δυσκολεύομαι διότι ο Σκορπιός στην ψυχή του έχει πολλά βάθη και πολλές ευαισθησίες, παρόλο που είναι και μυστικοπαθής. Το τραπέζι αυτό με δυσκολεύει για να μπορέσω να επικοινωνήσω καλύτερα και έχω και τα εμπόδια που πρέπει να περάσω. Έχω όμως βοήθειες, αλλά εκείνο όμως που μου αρέσει περισσότερο και που μου δίνει ελπίδα είναι στο γεγονός ότι μπορώ να αντικρίζω την πλαγιά αυτή που πέφτει ο ήλιος και τα χρώματα αυτά και να μου δίνει ελπίδα και να τα βλέπω με μία και να βλέπω την ελπίδα και το μέλλον με από μακριά, αλλά ξέρω όμως ότι μπορώ να φτάσω κοντά. Υπάρχει σκοτεινιά εδώ, που είναι και η σκοτεινιά της ψυχής του Σκορπιού καμιά φορά. Αλλά ξέρω όμως ότι με αυτή την προσπάθεια και με αυτή τη βοήθεια και με την ξεκάθαρη επικοινωνία μου, τελικά μπορώ να περάσω το βουνό και να βρω την ψυχή μου. Αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα για εσάς και να πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο που είναι οι τοξότες. Τοξότες λοιπόν, σύνθεση, πάμε να δούμε αισθηματικά. Αριθμολογική κάρτα, έχει βγει ο αριθμός 11. Ο αριθμός 11 εδώ είναι οι πύλες, είναι οι αριθμοί, είναι οι επαναλαμβανόμενοι αριθμοί, είναι εδώ κοιτάζω τον εαυτό μου. Κοιτάζω τον εαυτό μου όμως με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνω εγωιστής εγωίστρια, αλλά να καταλάβω την πνευματικότητά μου και τις δυνατότητές μου και φυσικά το 11 σημαίνει και ταπεινότητα. Όχι ταπεινότητα ενώ με την ταπεινότητα τη χριστιανική ας το πούμε, που κάποιος γίνεται υπερβολικά ταπεινός, όχι. Ενώ με την ταπεινότητα την εσωτερική, την συστολή, την ευγενική εσωτερική συστολή. Στα επαγγελματικά λοιπόν για τους τοξότες, αυτό το οποίο έρχεται σαν μήνυμα είναι ο κρεμασμένος. Πάρ' το αλλιώς. Όλα μα όλα με αυτή την όμορφη κάρτα εδώ δηλώνουν ότι όλα χρειάζονται μία θυσία. Το μεγαλύτερο πράγμα που θυσιάζουμε στη ζωή μας είναι ο χρόνος μας. Ο χρόνος που θα αφιερώσουμε τους ανθρώπους για μια κατάσταση, αλλά εδώ όμως λέει επένδυσε στον εαυτό σου. Πρέπει να επενδύσεις τον εαυτό σου, πρέπει να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Πνευματικά, με σπουδές, με το ένα, να μάθεις πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Μία κάρτα όμως περίεργη που δηλώνει και μια ισχυρή πνευματικότητα γιατί κρύβεται ο Ποσειδώνας, αλλά πρόσεξε όμως γιατί καμιά φορά ο Ποσειδώνας κρύβει θολούρα και δεν βλέπεις καθαρά. Για πάμε στα επαγγελματικά δηλαδή. Πάμε να δούμε στα πρώτα γεγονότα. Οπ, και έχουμε έναν άντρα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός ο άντρας είναι ένας με τον αριθμό 6 εδώ. Δηλώνει κυρίως έναν άντρα. Μάλλον και οι δύο είναι άντρες. Ο ένας είναι νεαρής ηλικίας, ο άλλος είναι πιο μεγάλης ηλικίας. Που όμως θέλει να σου πει πως είναι λίγο ξανθούλης ή έχει ανοιχτά χρώματα. Κάποιος ο οποίος σε ενδιαφέρει. Ένα πρώτο γεγονός, μια τυχαία συνάντηση. Κάτι το οποίο είχε στο μυαλό σου και συναντιέσαι με αυτόν τον άνθρωπο, αυτό είναι το απρόοπτο. Για έχει το υπόψη σου, γιατί ίσως μήπως τώρα το Δεκέμβριο μέσα στις γιορτές πας για ψώνια και τσουκ το συναντήσεις και κάτι γίνει και είναι, λέμε, ούψ, ήταν τυχαίο. Μπορεί να του πατήσεις το πόδι και να πεις, όχι, ήταν τυχαίο και να ξεκινήσει μια γνωριμία. Μπορεί να είναι και αυτό. Δες το όμως, δεν είναι κάτι άσχημο, είναι ένα πρώτο γεγονός, είναι μια αρσενική φιγούρα εδώ. Η οποία μάλλον έρχεται και δείχνει και το ενδιαφέρον. Για να πάμε στο επόμενο. Στο νέο λοιπόν. Τι καινούριο έρχεται, όπα.
Και έχουμε και τον αριθμό 13 εδώ. Εδώ είναι η παιδικότητα. Μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, διότι ναι, δείχνει την παιδικότητα της δικής σας της ψυχής. Το καινούριο είναι ότι κάνει νέα πράγματα τα οποία έχουν μέσα την παιδικότητα. Ή μάλλον να σας το πω λίγο διαφορετικά. Όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο σε θέματα επαγγελματικά, σε θέματα έρωτα, σε θέματα αγάπης, νιώθουμε αγνοί. Νιώθουμε όμορφοι. Νιώθουμε μια αισιοδοξία, νιώθουμε σαν παιδιά, σαν να παιδιαρίζουμε και πολλές φορές το κάνουμε στις σχέσεις και μπεμπεκίζουμε, κάνουμε, λέμε τον άλλο γουτσουνάκι μου, ξέρω εγώ, αργουδάκι μου, γαριδάκι μου ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό έχει μια παιδικότητα, διότι ο έρωτας έχει μια παιδικότητα. Το νέο όμως που έρχεται εδώ είναι κάτι πολύ όμορφο, ανανέωση. Γιατί αυτό εδώ πέρα σημαίνει και ανανέωση. Το αφήνω εδώ διότι είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, είναι κάτι πολύ ωραίο και πάμε και στις βοήθειες τις οποίες έχετε και είναι, α, μάλιστα, και βγαίνει μια γυναίκα εδώ. Συνήθως ανήκει, μάλλον όχι συνήθως, ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα. Τώρα είναι ζώδιο, είναι οροσκόπος, μεσουράνημα, εσείς ξέρετε καλύτερα, που δηλώνει και μια ματαιοδοξία. Εμένα μου βγαίνει ότι είναι λίγο το δικό σας το καθρέφτισμα αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να γίνει, επειδή έχει πέσει εδώ, είναι όρημη, με κύρος, έχει πολύ κύρος, πολύ δύναμη και είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί να σας βοηθάει. Η ματαιοδοξία, οκ, okay, υπάρχει σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, δείχνει ωριμότητα εδώ, παρόλα αυτά όμως είναι μια γυναίκα η οποία είναι εκεί για να σας βοηθήσει με την ωριμότητά της, με τη δύναμή της, το κύρος της. Το έχει. Εσείς μπροστά της είστε παιδάκι, ενώ αυτή είναι όρημη. Μπορεί να είναι και μια μητέρα, έτσι. Παρόλα αυτά όμως είναι εκεί για βοήθεια. Εντάξει, μπορεί να λέτε είσαι εκείνο, είναι τ' άλλο, αυτή είναι έτσι, σας πάει τα λέει τα νεύρα λίγο, ε. Είσαι εσύ το παιδάκι, αυτή είναι λίγο η μάνα, αυτή μπορεί να είναι το προφίλ, αλλά παρόλα αυτά όμως δείχνει δύναμη και είναι εκεί για εσάς. Για να δούμε λοιπόν και τη δική σας κινηματογραφική, ας το πούμε, ιστορία. Μία πύλη το σύμπαν μου έρχεται να περάσω. Είναι ο αριθμός 11 και είναι σε μια πόρτα που πρέπει να διαβώ. Θυσίες, χρόνος, μου μιλάτε για πράγματα που πρέπει να κάνω. Για πράγματα που πρέπει να θυσιαστώ και να γυρίσω πραγματικά ανάποδα εγώ και όχι ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα για μένα. Γι' αυτό με δυσκολεύει να δω κάποιες αλήθειες. Με δυσκολεύει να δω λίγο την αισιοδοξία των πραγμάτων και ότι μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι για μένα εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι κάτι απρόοπτο μπορεί να γυρίζει. Έχω μια παιδικότητα στην ψυχή μου και πολλές φορές συγκρούομαι με αυτήν εδώ πέρα, ίσως τη γυναίκα με το θηλυκό μυστήριο ή. Όσον αφορά γενικότερα με το κύρος. Η ψυχή μου όμως κουβαλάει μέσα μεγάλη αγάπη. Και αυτό είναι που θέλω να βλέπει ο κόσμος για μένα, αλλά ξέρω πολλές φορές ότι είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως θα κρατήσω αυτή την εικόνα και θα προσπαθήσω να δω τι γίνεται στη ζωή μου μέσα από αυτή την πύλη που πρέπει να περάσω και τις βοήθειες που θα πάρω και ίσως τα πρόπτα που θα έρθουν, αλλά δεν ξεχνάω τον προορισμό μου. Δεν τον ξεχνάω τον προορισμό μου. Και να κάνω τώρα και μια φλασιά που μου ήρθε. Νερό, νερό. Ποσειδώνας. Ας πούμε και εδώ Ποσειδώνας. Δείτε το νερό. Αυτό λοιπόν ήταν και για τους τοξότες. Να πάμε λοιπόν για το ζώδιο του εγώκερου. Εγώκερος λοιπόν και πάμε να δούμε στα αισθηματικά. Και είναι το αριθμός 6. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Είναι πραγματικά η έκφραση της αγάπης. Ο αριθμός 6 πάντα στην αριθμολογία μιλάει για αρμονία, μιλάει για ισορροπία, μιλάει για την βαθύτητα του έρωτα, για την πραγματική αγάπη και εδώ έχει βγει η αγάπη η οποία εξυψώνει εσάς τους εγώκερους. Στα επαγγελματικά λοιπόν για τους εγώκερους βγαίνει λοιπόν το 3 που είναι μία αυτοκράτηρα. Βοήθειες, υλοποίηση, νέα πράγματα, οδηγήστε, εδώ είναι η Αφροδίτη, η αυτοκράτηρα βέβαια είναι και πολύ της γης, είναι πολύ υγιεινή, που είναι και πολύ συμβατό με εσάς και δίνει στα επαγγελματικά νέες εξελίξεις οι οποίες θα έρθουν και επειδή είναι ο αριθμός 3 και επειδή κάνουμε για το Δεκέμβριο μπορεί αυτές οι εξελίξεις να έχουν διάρκεια Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 3 μήνες δηλαδή μετά. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει κάποιες εξελίξεις σημαντικές και περνάνε μέσα από γυναίκα. Λοιπόν, η γυναίκα εδώ αρχοποιείται συμβολικά, μπορεί να είναι και η δουλειά, okay, η εργασία που λέμε. Πάμε στα πρόοπτα για εσάς. Τι είναι το απρόοπτο το οποίο έρχεται για εσάς? Όπα! Και έχουμε λοιπόν 2 νυχτερίδες. Τι σημαίνουν λοιπόν τώρα οι νυχτερίδες στη Χαλ, για να δούμε. Και τι σημαίνει λοιπόν τώρα αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν νυχτερίδα.
Αυτή λοιπόν σημαίνει το μυστήριο, τον αποκρυφισμό, σημαίνει η συναλλαγή, η εργασία πάνω σε θέματα αστρολογίας, αριθμολογίας, ανάλυση ταρό. Σημαίνει το medium, σημαίνει η σύνδεση με εκείνες, αν θέλετε, τις διαστάσεις για να πάρει την πληροφορία. Δεν είναι κακή κάρτα. Και επίσης δηλώνει εμφάνιση και τυχόν εχθρών που μπορεί να έχετε. Στο οποίο όμως αυτοί οι ύπουλοι εχθροί έρχονται στην επιφάνεια και εσείς μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε. Απρόπτα γεγονότα, αλλά σημαίνει όμως εδώ ότι όσοι δεν ασχολείστε με αυτά, δηλαδή να είναι κάποιος medium, κάποιος να έχει διέστηση, ένστικτο, σημαίνει ότι έχετε τις ικανότητες, άσχετα αν δεν τις εξασκείτε σαν διαδικασία, όμως έχετε όλη τη δυνατότητα πλέον ξεκάθαρα να βλέπετε ποιοι είναι οι εχθροί σας, ποιοι είναι οι ύπουλοι εχθροί σας και επίσης το μυστήριο της ζωής, να το πούμε έτσι σε ένα πιο λαϊκό επίπεδο, να το πούμε πιο ξεκάθαρο, το μυστήριο της ζωής να σας απαντιέται και να καταλαβαίνετε πολλά πράγματα για τους ανθρώπους, γιατί εδώ έχουμε μία κουκουβάγια, ας το πούμε, και εδώ πέρα έχουμε μία νυχτερίδα. Μέσα από το μυστήριο και τα μυστήρια γενικότερα και μέσα από το medium γενικότερα έρχεται η σοφία. Πολύ σημαντικό. Για να πάμε στο νέο. Το καινούριο που έρχεται, μάλιστα, είναι ένα συνδυασμός, θα έλεγα, γραμμάτων, γράμμα αγάπης, δείτε τι όμορφη κάρτα, και λουλούδια. Η αγάπη ανθίζει για σας τους εγώκερους, τους εγωκερίνες. Θα μου πείτε, μα δεν έχω κανέναν ή δεν έχω... Τότε, σε αυτή την περίπτωση, αν είστε μόνος ή μόνοι σας, σημαίνει όμως ότι κοιτάζω τον εαυτό μου. Αγαπάω τον εαυτό μου. Καταλαβαίνω πράγματα. Ανακαλύπτω το μυστήριο της ζωής. Ανακαλύπτω τη μαγεία της ζωής, την όμορφη μαγεία της ζωής, έτσι. Ανακαλύπτω τις δυνατότητές μου. Ανακαλύπτω την αγάπη και μέσα από την οικογένεια και τους ανθρώπους. Και τότε προχωράω. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Και ποιες είναι οι βοήθειες οι οποίες έχετε. Έχετε βοήθεια. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ η βοήθεια που βγαίνει έχει να κάνει με έναν σκορπιό. Ο σκορπιός βέβαια είναι ένα του μυστηρίου. Εδώ εντάξει, μπορεί να είναι άσπλαχνος, είναι ατομιστής, επειδή όμως έχει βγει σε όρθια, μάλλον έχει βγει σε θέση βοήθειας, μπορεί να υπάρχει ένας σκορπιός, μάλλον ένας σκορπιός ή κυρίως άντρας δηλαδή, με ζώδιο, οροσκόπη, με σουράνημα, αλλά είναι εκεί για βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, αν μου πείτε, μα δεν ξέρω κανένα σκορπιό και τα λοιπά, τότε κάποιος άντρας που μπορεί να είναι σε ζώδιο νερού ή να ανήκει σε φωτιά, γιατί είναι και μπαστούνάτος αυτός εδώ πέρα, μπορεί να είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Ξεπερνάτε τους ανθρώπους οι οποίοι σας δημιουργούν προβλήματα. Ή αν είχατε θέματα συνεργασιών με αρσενική φιγούρα, να το πούμε, στα επαγγελματικά, στις συνεργασίες, δεν ξέρω τι άλλο, ή κάποιος φίλος που σας ζήλευε, δεν ξέρω τι, μπορείτε να τον χειριστείτε άνετα. Αποκαλύπτετε οι προσθέσεις του, ξέρετε τι θα κάνετε, έχετε δύναμη, έχετε σοφία, έχετε ξυπνάδα, η αγάπη σας δίνει φτερά και νικάτε. Πάμε τώρα να δούμε τη δική σας προσωπική ιστορία. Εγώ καιρός λοιπόν. Αγάπη. Τι δύσκολο πράγμα για μένα τον εγώ καιρό ή τους εγώ καιρούς ή τις εγώ καιρίνες, διότι πολλές φορές μου είναι δύσκολο να εκφράσω την ευαισθησία μου και την κρύβω πίσω από ένα προσωπείο ψυχρό. Κρύβω διότι φοβάμαι πληγωθώ. Εδώ όμως η αυτοκράτηρα είναι εκεί για να μου δώσει δύναμη και τα καταφέρνω. Τα φέρνω βόλτα γιατί ξέρω τη δύναμή μου. Ναι, ασχολούμαι. Και πολλές φορές διαιρωτώμαι με το μυστήριο της ζωής και τη μαγεία της ζωής και το τι σημαίνει αν κάποιος είναι medium ή όχι. Παρ' όλα αυτά όμως μου έρχονται πληροφορίες μέσα στο μυαλό μου. Όλο αυτό όμως έρχεται για να μου διδάξει τη μεγάλη αγάπη και να μην φοβάμαι να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους, διότι έχω πολύ μεγάλη δύναμη, διότι η αγάπη είναι αυτή και η αγάπη του εαυτού μου, και όταν αγαπάω τον εαυτό μου και δεν κλείνομαι στον εαυτό μου, μπορώ να αντιμετωπίζω ανθρώπους και να μην μου δημιουργούν προβλήματα. Όμως, το μεγαλύτερο πράγμα που ξέρω για τον εαυτό μου σαν εγώ καιρός είναι λουλούδια και αγάπη στην ψυχή που έχω και είναι δύσκολο να τα δουν οι άλλοι. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ ξέρω ότι τα κουβαλάω.
Αυτή ήταν η ιστορία για εσάς λοιπόν, για τους εγώκερους. Πάμε για τους υδροχόους. Υδροχόοι λοιπόν, και ξεκινάμε με τα αισθηματικά και βγαίνει ο αριθμός 9. Κάτι ίσως ολοκληρώνεται. Είστε σε μια φάση ολοκλήρωσης κύκλων ή έχετε μπει σε μια διαδικασία να σκέφτεστε αν κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί ή όχι στα αισθηματικά. Στα επαγγελματικά σας, αυτό το οποίο βγαίνει είναι το αστέρι. Έχετε άστρο, ξέρετε που θα πάτε, όμως το αστέρι δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει την ελπίδα, διότι αυτή η φιγούρα κοιτάζει προς τον ήλιο, προς το φεγγάρι ας το πούμε, και προς ένα φωτεινό ουράνιο σώμα. Μπορεί να είναι και λίγο προσδιόριστο. Αλλά, όμως, αυτό το οποίο λέει για εσάς είναι μη χάνεις την ελπίδα σου, προχώρα. Στα πρώτα γεγονότα έχουμε ένα ζώδιο της Παρθένου και έναν λέοντα ανάποδα. Το ζώδιο της Παρθένου μπορεί να είναι μια γυναίκα εδώ όντως, που να ανήκει σε αυτό το ζώδιο ή να έχει οροσκόπο ή μεσουράνημα. Ο Λέων μπορεί να είναι λίγο αντίθετος με εσάς, λίγο εχθρικός. Δείτε το εσείς, θα δείτε αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όμως στο κομμάτι ή να υπάρχει μια συνεννοησία. Εντάξει, να μην πω και εντελώς εχθρικό, μια συνεννοησία. Το ζώδιο της Παρθένου όμως σας μιλάει για ανάλυση. Αναλύσετε τα γεγονότα, δείτε τι απρόοπτο έχει, μπορεί να έχει τύχει στη ζωή σας αυτή την περίοδο και αναλύστε το. Δείτε τα δεδομένα και μετά πάρτε αποφάσεις. Μην βιαστείτε, έχετε υπομονή. Στο καινούριο το οποίο έρχεται, μάλιστα, όμορφα νέα. Καινούρια πράγματα, είστε έτοιμοι να πετάξετε για νέες εμπειρίες, για νέα πράγματα, υπάρχει αισιοδοξία και δεν είναι τυχαίο, διότι έχουμε δύο αριθμούς, 17 και 17. Και επίσης, ελάτε τώρα να δείτε εδώ, ότι το αστέρι ανήκει στο ζώδιο της υδροχόου. Πόσο πολύ πιο μέσα και πόσο πολύ πιο όμορφα. Γιατί εδώ σημαίνει έχω κατεύθυνση. Και στις βοήθειες αυτό που βγαίνει είναι το 6. Ένα πολύ ωραίο νούμερο. Είναι το 6 καρό, γη δηλαδή. Έχετε ευθύνες, δυσκολίες ίσως στο γάμο, έπαρση, σπατάλες, χωρισμοί. Επειδή όμως βγήκε στις βοήθειες, σημαίνει ότι χάνει τη δύναμή του αυτή η κάρτα, τη δύναμή της. Εδώ κρύβεται και ένα τοξότης από πίσω, αν κάπως σας κάνει κλικ δηλαδή σε εσάς. Οπότε, τυχόν παρεξηγήσει δυσκολίες, έχετε, προσέξτε, έχετε τη δυνατότητα μέσα στο Δεκέμβριο σε θέματα σχέσεων, επειδή είναι και η γη εδώ να πατήσετε σε πιο στέρεο έδαφος και να τα βρείτε. Να βρεθείτε, να τα βρείτε και να δείτε και να σας καταλάβουν. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα την ιστορία της ζωής σας, την κινηματογραφική σας ιστορία. Είναι δύσκολο να κλείσουν οι κύκλοι. Δεν είναι εύκολο. Είτε σε σχέσεις είτε σε συνεργασίες. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι πάντα μετά το τέλος υπάρχει και μια ελπίδα. Είναι η ελπίδα του καινούριου. Άγνωστο μεν αλλά καινούριο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία με βοηθάνε. Μπορεί να είναι ζώδια, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι συμβολισμοί. Πρέπει όμως να αναλύσω λίγο μέσα στο μυαλό μου το πού πηγαίνω και τι μου συμβαίνει. Όμορφα πράγματα, ξέρω, έρχονται όμορφα πράγματα στη ζωή μου και αισιόδοξα. Και χαλαρώνω όταν μπορώ να καταλάβω ότι μπορώ να μπω σε ένα πεδίο καλύτερο όπου οι σχέσεις γίνονται καλύτερες και να βγω από τους εγκλωβισμούς μου. Όμως, αυτό το οποίο θέλω είναι ότι έχω κατεύθυνση μέσα ένα κρυφό άστρο, το οποίο το βλέπω μόνο εγώ, το οποίο με κατευθύνει στη χαρά, στην ελπίδα, στο α και στο ω της ζωής μου. Αυτό ήταν λοιπόν και για τους υδροχόους και πάμε λοιπόν στα ηρωικά ψαράκια. Ιχθύς λοιπόν και πάμε να δούμε τα αισθηματικά. Τα αισθηματικά για τους ιχθύς σημαίνει, μάλιστα, domestic harmony, τώρα αυτό βέβαια στα αγγλικά μου πείτε τι μου λες τώρα. Λοιπόν, είναι η αρμονία του σπιτιού. Είναι η εσωτερική αρμονία. Είναι ότι κάπου κάπως με κάποιο τρόπο συντονίζεστε με, στα αισθηματικά τουλάχιστον με μια δική σας αρμονία εσωτερική. Είναι ο αριθμός 4, είναι του σπιτιού, της οικογένειας, είναι το 6 της αγάπης και της οικογένειας. Και εδώ μας κάνει το 10, μας κάνει το 1 που σημαίνει και στηρίζομαι και στα πόδια μου καλύτερα. Στα επαγγελματικά, εδώ έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, πολύ αισιόδοξη και πάντα ο ακόλουθος πεντάκτηνο φέρνει και χαρούμενα νέα, φέρνει καλά νέα, ελπιδοφόρα νέα. Ή κάτι θα μάθετε στα επαγγελματικά όμορφο ή κάτι καινούριο ή ετοιμάζεστε εσείς να ξεκινήσετε. Στα πρώτα λοιπόν η Χαλ έρχεται να μας πει το 33 και το 34. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο αυτά τι σημαίνουν. Λοιπόν, αυτό που έχει πέσει για να το δούμε σε όρθια θέση είναι
η βασιλική εξουσία, είναι ένα σύμβολο βασιλικής εξουσίας, έτσι. Σημαίνει λοιπόν τώρα διάκριση, είναι 33, το σήμα 33 εδώ σημαίνει τη δόξα γενικότερα. Αυτό τώρα μπορεί να έχει να κάνει με κάποιον άντρα, ο οποίος μπορεί να είναι, να έχει κάποιο τίτλο, να είναι αξιωματικός, στρατιωτικός, ναυτικός ή να έχει, εν πάση περιπτώσει, κάποιο τίτλο, διευθυντής, προϊστάμενος, γιατί παίζουν και όλα αυτά τα πράγματα, ή μπορεί να είναι σε μια θέση πολιτικός, μπορεί, πολλά μπορεί. Όμως, αυτό το οποίο δείχνει εδώ είναι γενικότερα ότι εσείς αυτή την περίοδο ή θα σχετιστείτε με κάποιους ανθρώπους, γιατί είναι ένα πρώτο γεγονός εδώ πέρα, στο οποίο θα συναντηθείτε με κάποιους τέτοιους ανθρώπους, κάποιοι οι οποίοι να έχουν και καλά, ας πούμε, την εξουσία ή να είναι σε μια θέση ευθύνης ή οτιδήποτε, όμως είναι για καλό. Αυτό το απρόπτο είναι για καλό. Και βεβαίως, επειδή έχει βγει ο Κρόνος εδώ πέρα, είναι και καρμικό. Παρ' όλα αυτά όμως κοιτάζουμε την όρθια θέση, αυτό κοιτάζουμε, στο οποίο σημαίνει ότι κάποιο πρόσωπο το οποίο το συναντάτε με έναν απροσδόκητο τρόπο μπορεί να σας βοηθήσει, να σας δώσει κάποια πράγματα, μια αξία, να δώσει μια αξία σε εσάς. Κάτι το οποίο δεν το περιμένατε, κάτι το οποίο ήταν λίγο περίεργο για εσάς ή να αναγνωρίσει τη δική σας αξία σε ό,τι έχετε πετύχει μέχρι στιγμής. Πάμε στο επόμενο. Τι καινούριο έρχεται, τι είναι το νέο, όπα. Και να, πόσο εσείς με το πολύ πολύ νερό. Είναι ο αριθμός 3, δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και εδώ πέρα 2, 3, και εδώ πέρα 3. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε, το καράβι. Το καράβι είναι πολύ καλό γενικότερα και δείχνει την αντοχή που έχει να ταξιδεύει ακόμα και σε φουρτούνες. Πριν είπα και για ναυτικούς. Δεν ξέρω αν η γνωριμία έχει να κάνει με ναυτικούς και τέτοια, αλλά ό,τι και να είναι όμως, να δούμε και το συμβολισμό, διότι είναι το καινούριο, σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να σχεδιάζετε ένα ταξίδι, κάποια στιγμή μπορεί να σημαίνει ότι επίσης είστε και πολύ καλοί καπετάνοι, καπετάνισες γενικότερα για τη ζωή. Επίσης κάτι άλλο είναι ότι εδώ έχουμε και τον Ποσειδώνα, εδώ έχουμε και τον Κρόνο, σας δίνει την δυνατότητα, να το πω έτσι, της διέστησης. Την ικανότητα να μπορείτε να έχετε και προφητικά όνειρα. Την ικανότητα να διοικείτε, μάλλον να προχωράτε το πλοίο και με τη διέστηση, όχι μόνο με το τιμόνι. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό είναι μια πολύ καλή κάρτα. Λοιπόν, στο καινούριο. Κάτι καινούριο, κάτι έρχεται προς εσάς. Ή εσείς πηγαίνετε ή έρχεται προς εσάς, μια συνάντηση δηλαδή. Και πάμε και στις βοήθειες. Για να δούμε τις βοήθειες. Οι βοήθειες λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, είναι 10 σπαθί. Καταπιέσεις, λόγια, πόνος, θλίψεις. Αυτά είναι και κυρίως τα χαρακτηριστικά αυτού του ζωδίου και δεν είναι τυχαίο αυτό μας κάνει 10, αυτό μας κάνει 10. Παρόλα αυτά όμως, επειδή έχει βγει στην θέση της βοήθειας και έχουμε έναν σκορπιό εδώ πέρα και από πίσω, λοιπόν, και επειδή έχει βγει στο κομμάτι της βοήθειας, οι βοήθειες εδώ πέρα σημαίνουν ότι ξεπερνάτε ή μπορεί να ξεπεράσετε δύσκολες καταστάσεις. Λόγια που έχουν πληγώσει, θλίψη ίσως που σας έχουν δώσει άνθρωποι, πόνο που σας έχουν δώσει άνθρωποι, αιμονές ανθρώπων με εσάς, οι δικές σας κιόλας αιμονές, τα ξεπερνάτε. Ελάτε να δούμε τη δική σας ιστορία, λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ζώδιο ηχθής, παρεξηγημένο ζώδιο. Το πιο παρεξηγημένο ζώδιο. Μας θεωρούν συνήθως πολύ ευαίσθητους και αφελείς και ονειροπόλους. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν καταλαβαίνουν ότι η εσωτερική μας διέστηση και ο κυβερνήτης μας ο Ποσειδώνας μπορεί να μας διοικήσει, ναι, σε άγρια νερά, αλλά είμαστε τελικά καλοί καπετάνοι. Διότι η διέστησή μας είναι εκεί. Μας αρέσει να μας αναγνωρίζουν την αξία μας, διότι μέσα από την αξία μας ψηλώνουμε και μπορούμε να βγούμε μέσα από το καλούπι μας και την ευαισθησία μας. Καλά νέα, όμορφα νέα είναι αυτά που μου δίνουν δύναμη, διότι μπορώ να ξεπεράσω τις δυσκολίες και όλες αυτές τις καταστάσεις που δημιουργούνται και δημιουργούν θλίψη όταν εγώ δεν κάνω κακό σε κανέναν και σε καμία. Όμως έχω ένα ησυχαστήριο, έχω μια στέγη, έχω ένα χώρο στον οποίο μπορώ να γεμίζω τις δυνάμεις μου. Όμως το πολύ σημαντικό είναι το εξής. Η δόξα. Η δόξα όχι σε θέμα τίτλου, αλλά ως εσωτερικού ανθρώπου της ψυχής, όπου μπορούν πλέον να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι ως κάτι το οποίο αξίζω πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλες φίλοι. Λοιπόν,
να μαζέψω κάτι και να τα πούμε. Φίλες και φίλοι μου, αυτό ήταν λοιπόν τα ζώδια για το Δεκέμβριο, το να σου πω μια ιστορία και μέσα από μια σύνθεση που λέγεται και ένα ρίξιμο που λέγεται το Αστέρι. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έδωσα έμπνευση, να περάσετε καλά. Να πω το εξής, αν είσαι καινούριος καινούρια στο κανάλι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνεις την εγγραφή σου, να κάνεις και like οπωσδήποτε, διότι έτσι δυναμώνει το κανάλι, έτσι προχωράμε, έτσι προοδεύει. Και με αυτό εδώ πέρα το ρίξιμο να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για τα επόμενα, για το επόμενο live με ένα πολύ όμορφο θέμα. Θα το δούμε στη συνέχεια και φυσικά μην ξεχνάτε το site μου στο οποίο έχω κάνει όμορφα πράγματα και στο επόμενο live θα κάνουμε συγχρόνως live και στο YouTube και στο Facebook για όποιον βολεύει και φυσικά εννοείται υπάρχουν και έρχονται και άλλα όμορφα πράγματα. Μην ξεχνάτε την υπηρεσία, ρώτα τον ΑΚΑ στο site μου. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, για την αγάπη που παίρνω, για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.